Οι υποσχέσεις του Θεού, αγαπητοί μου, στο Δαβίδ είναι πολλές. Είναι πολλές, είναι πάμπολες. Αλλά αυτή όμως είναι η κυριοτάτη. Ποια? Ου δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Αυτό που λέγει είναι ο επόμενος στίχος που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του, ο 35ος. Διό και εν εταίρο λέγει, δηλαδή σε άλλο βιβλίο της Γραφής, ου δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Δεν θα δώσεις των αφοσιωμένων σε σένα να δει διαφθοράν, δηλαδή να λιώσει τον θάνατο. Προσέξτε εδώ. Την προφητεία με αυτή τη χρησιμοποίησε ήδη ο Απόστολος Πέτρος. Ήταν η πρώτη ομιλία που έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι στο βιβλίο των Πράξεων, δεύτερον κεφάλαιο, στίχος 27, αυτό το χωρίο. Αλλά για να δούμε τι ερμηνεία έδωσε ο Απόστολος Πέτρος. Βεβαίως την ίδια δίνει και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά να πάρουμε το κείμενο να δούμε την ερμηνεία, διότι ο Απόστολος στην ομιλία του αυτή δεν παραθέτει, ή καλύτερα ο Λουκάς δεν παραθέτει την ερμηνεία αυτή, διότι ασφαλώς ο Απόστολος θα ερμήνευσε το θέμα εις τους ακροατάς του. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδου. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη όταν εκεί θα πάει. Ούτε δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ούτε των οσιών σου, των αφοσιωμένων σε σένα, δεν θα τον παραδώσεις τη διαφθορά στο λιώσιμο ή στον τάφο. Εμείς πεθαίνουμε και λιώνουμε στον τάφο. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Εδώ λέγει, επειδή είναι προφήτης ο Δαβίδ, μίλησε επειδή το προεγνώριζε. Μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου, δεν έμεινε η ψυχή του στον Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν, ούτε η σάρκα του είδε λιώσιμο. Τούτον, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Ή ακόμη, αν θέλετε, είναι, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, αλλά να σας το πω εγώ, γιατί μήπως δεν φτάσουμε εκεί. Λέγει, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ο Δαβίδ πέθανε και είδε διαφθοράν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, να ο τάφος του. Στην Ιερουσαλήμ τον έθαψαν. Και όταν είπε να ο τάφος του, πρέπει να δείξε με το χέρι του, να ο τάφος του, παροιμήν σε εμάς εδώ, μες στην πόλη είναι ο τάφος του. Τότε ποια είναι η υπόσχεση του Θεού? Προφανώς δεν είναι κάτι που αφορά στον Δαβίδ, αλλά κάτι που αφορά σε απόγονο του Δαβίδ, και αυτός είναι ο Ιησούς. Αν λοιπόν σήμερα βλέπετε το Πνεύμα του Άγιον, είναι γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε, ανελήφθη των ουρανών. Γι' αυτό βλέπετε το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Σε αυτόν αναφέρεται. Και ο προφήτης Δαβίδ ομιλεί δια τον απόγονό του αυτών των μακρινών, 1000 χρόνια πίσω. Ομιλεί ότι αυτός θα αναστηθεί. Δεν μιλάει από προσώπου του απογόνου του, από προσώπου του Μεσσίου, ότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα δώσεις των οσιών σου τον αφοσιωμένο σε σένα να δει λιώσιμο στον τάφο. Αντιθέτως ο Δαβίδ είπε το εξής στο Θεό. Κύριε, λέει, σε ένα άλλο ψαλμικό στίχο, λέει, άνες μη, άφησέ με λίγο πριν, πρώτου με απελθεί, πριν φύγω, πριν πεθάνω. Γιατί είχε, ο Δαβίδ ήταν κατακουρασμένος από τους πολέμους που έκανε. Ήταν κατακουρασμένος από μικρό παιδί. Ήταν στα πρόβατα, μετά από μικρός άρχισε τις πολεμικές του επιχειρήσεις. Νεαρό παιδί ήταν όταν εφώνευσε τον Γολιάθ κλπ. Τα ξέρετε αυτά. Κουράστηκε. Ο Δαβίδ δεν έζησε πολλά χρόνια.
Δεν έφτασε στα 80 χρόνια ο Δαβίδ και του λέει: Κύριε, άφησε με λίγο πριν πεθάνω, λιγάκι να ξεκουραστώ. Ή ακόμα λέει: Βοήθησε με να ψάλω το όνομά σου, να σε δοξολογήσω. Γιατί στον Άδη ποιος μπορεί να σε δοξολογήσει? Λείπουν οι φωνητικές χορδές, το σώμα έχει λιώσει τον τάφο. Πώς λοιπόν θα σε ψάλω και θα σε υμνήσω εις τον τάφον? Αυτά τα λέει για τον εαυτόν του. Το άλλο το λέει για τον Μεσσία. Αυτό είναι το καταπληκτικό.